Είχαμε και τη χαρά να πάμε στο ΤΕΙ και να συναντηθούμε και με τους δασκάλους, τους πριτάνης, τους προέδρους, αλλά και με τα παιδιά. Η ιδέα είναι ότι ήθελαμε το πολύ επιτυχημένο, κατά τη δική μας άποψη, αναπτυξιακό συνέδριο στα Γιάννενα να μεταφερθεί και στην Πρέβεζα για να ακούσουμε και πρωτίστως και τις φωνές. Εμείς έχουμε ένα σχέδιο αναπτυξιακό που θέλει να δώσει και χώρο και σε δημόσιους φορείς και σε οργανισμούς και στον ιδιωτικό τομέα. Ο δικός μου ρόλος σε αυτό είναι επικουρικός, είναι να υπάρχει η δημιουργία σταθερότητας, να βγούμε από το μνημόνιο, να διαπραγματευτούμε, να βγούμε από το μνημόνιο. Νομίζω, όπως θα έχετε καταλάβει, έχει αλλάξει το κλίμα αρκετά στο τελευταίο 6 μήνες. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο να κλείσει η τρίτη αξιολόγηση και να αρχίσουν οι πολύ σοβαρές συζητήσεις που είναι για να διευκρινιστεί τι θα πάρουμε για το χρέος και ποια θα είναι η φύση της εξόδου. Αυτό νομίζω ότι το βλέπουμε από τελευταίες μέρες που πέφτουν οι τιμές των ομολόγων μας και αυξάνονται η ζήτηση για αυτά τα ομόλογα, ότι έχει αλλάξει το κλίμα, έχει αλλάξει το κλίμα και με τους θεσμούς, έχει αλλάξει το κλίμα από τους επενδυτές και νομίζω ότι αυτό θα επηρεάσει σιγά σιγά και την πραγματική οικονομία. Είναι προφανές ότι σε μια περίοδο που ύφεση, σε μια περίοδο αβεβαιότητας, σε μια περίοδο που πολλοί δεν ξέρουν τι θα ήταν το αύριο, δεν ήταν εύκολο να γίνουν και επενδύσεις και να πάρθουν πρωτοβουλίες. Τώρα αυτό νομίζω είναι η στιγμή να τα συζητήσουμε σοβαρά, καθώς αλλάζει αυτό το κλίμα. Και αυτό είναι που θα δώσει η όθηση στο ολοκληρωμένο μας σχέδιο, που δεν είναι μόνο να βγούμε από το μνημόνιο, αλλά είναι να βγούμε από το μνημόνιο με μια πιο ισχυρή οικονομία, με μια αναπτυξιακή πολιτική που έχει και βάθος και εύρος, που βασίζεται σε ένα διαφορετικό αναπτυξιακό μοντέλο. Όπως είπα, ο δικός μου ρόλος αυτό είναι επικουρικός, οπότε δίνω το λόγο αμέσως στον Αλέξη Χαρίτση, που ήταν και στην προηγούμενη κυβέρνηση στο Υπουργείο Οικονομίας, είναι και τώρα αναπληρωτής υπουργός στο ίδιο Υπουργείο και έχει κάνει μια πολύ μεγάλη δουλειά και είναι η συνέχεια αυτού του Υπουργείου, οπότε είναι και ο πιο κατάλληλος να συζητήσει θέματα για την ανάπτυξη. Να ευχαριστήσουμε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την παρουσία τους εδώ σήμερα. Όπως είπε και ο Υπουργός Οικονομικών, Ευκλήθος Τσακαλώτος, αυτή η σταθεροποίηση η οποία έχει πλέον επέτει και είναι εμφανής σε όλους και η αλλαγή του κλίματος μας δίνει την δυνατότητα να ανοίξουμε με πιο ρεαλιστικούς και ουσιαστικούς όρους από ποτέ, τα τελευταία 7-8 χρόνια της κρίσης, την συζήτηση για την επόμενη μέρα, για το πώς προχωράμε παρακάτω. Και αυτή η επόμενη μέρα βεβαίως θα πρέπει να βασίζεται στην παραδοχή ότι αυτό το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι μια διπλή κρίση. Μια δημοσιονομική κρίση η οποία ενέσκυψε τα τελευταία 7-8 χρόνια, αλλά και μια πολύ σοβαρή κρίση παραγωγικού μοντέλου. Η κυβέρνησή μας λοιπόν καλείται να αντιμετωπίσει αυτή την διπλή κρίση και βεβαίως για να γίνει αυτό, αυτό δεν μπορεί να γίνει η ερήμη της κοινωνίας. Έχουν προχωρήσει λοιπόν το τελευταίο διάστημα σε μια σειρά από περιφερειακά συνέδρια, τα οποία τα συνεχίζουμε σε ένα πολύ τακτό ρυθμό σε όλη τη χώρα, έτσι ώστε να συζητήσουμε με τις τοπικές κοινωνίες και με τους φορείς της αυτοδιοίκησης και τους παραγωγικούς φορείς ακριβώς το πώς θα σχεδιάσουμε αυτή την επόμενη μέρα. Νομίζω ότι είναι σαφές σε όλους ότι επιστροφή σε ένα παραγωγικό μοντέλο όπως αυτό το οποίο υπήρχε στην ελληνική οικονομία πριν από την κρίση του 2009 ούτε θέλουμε ούτε μπορεί να υπάρξει. Με αυτή την έννοια λοιπόν η συζήτηση
για την ανάπτυξη, για το παραγωγικό μοντέλο, είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Τα αναπτυξιακά περιφερειακά συνέδρια τα οποία διοργανώνουμε το τελευταίο διάστημα αποτελούν, αν θέλετε, το ένασμα, αποτελούν το εφαρτήριο για αυτή τη συζήτηση. Στόχος μας είναι αυτό να τα επεκτείνουμε στο σύνολο της χώρας. Γι' αυτό άλλωστε βρισκόμαστε και εδώ σήμερα στην Πρέβεζα, σε μια συνέχεια της δουλειάς και της ανοιχτής συζήτησης του διαλόγου που έγινε στο Περιφερειακό Συνέδριο της Ηπείρου στα Γιάννενα πριν από 10 μόλις μέρες. Γιατί βεβαίως, μέσα σε όλα τα ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε, είναι και αυτό των ενδοπεριφερειακών αμοιζοτήτων και των προβλημάτων σε τοπικό επίπεδο, τα οποία δεν μπορούν βεβαίως πάντα να απαντηθούν στο πλαίσιο ενός ευρύτερου συνεδρίου όπως αυτό το οποίο γίνεται σε επίπεδο περιφέρειας. Αυτό είναι και το νόημα των σημερινών συναντήσεων και συζητήσεων που έχουμε με τους τοπικούς φορείς εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα της Πρέβεζας, αναφέρθηκε και ο Υπουργός Οικονομικών λίγο νωρίτερα σε αυτές. Στόχος μας λοιπόν είναι να συζητήσουμε, να συνθέσουμε, να δούμε ποιες είναι οι προτάσεις και να δούμε πώς αυτές συνομιλούν με τις δικές μας βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες. Και αυτό θα κάνουμε το επόμενο διάστημα στο σύνολο της χώρας. Σας ευχαριστώ. Ωραία. Να πάμε σε ερωτήσεις. Ποιος είναι ο Ξηκαρίνας? Παρακαλώ. Τσόγκας Παναγιώτης από την ηλεκτρονική εφημερίδα Πρέβεζα.gr. Πώς μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη στο 2017 προς 2018 όταν δεν έχουν λυθεί δύο πολύ βασικά ζητήματα? Η κακοπληρωμένη εργασία και η πολύ χαμηλής μισθοδοτικής ικανότητας εργασία, δηλαδή πολύ χαμηλή μισή των εργαζομένων. Και αντίστοιχα, όταν κάποιος βγαίνει στην αυταπασχόληση, είναι τέτοια η φορολόγηση που έχει, που επίσης αναγκάζεται να μην αντέξει τον ανταγωνισμό και να κλείσει. Την ίδια ώρα, παιδιά με μεταπτυχιακά, επιστήμονες, βρίσκουν πολύ καλύτερη πληρωμή στην εργασία τους στο εξωτερικό. Όταν δεν έχουν λυθεί αυτά τα δύο βασικά ζητήματα, πώς μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη και ένα νέο παραγωγικό μοντέλο? Είναι πολύ καλή ερώτηση, γιατί η όλη συζήτηση που έχει πολλές φορές περιοριστεί στην καταστροφολογία της αντιπολίτευσης, δεν αφήνει μια χώρο για μια τέτοια συζήτηση. Γιατί αυτό που ουσιαστικά ρωτάτε είναι, μπορεί να έρθει η ανάπτυξη, αλλά ποια θα είναι η ποιότητα αυτή της ανάπτυξης. Και έχει πολλά σκέλη αυτό, μπορεί να βάζετε και το περιβάλλον, μπορεί να βάζετε και άλλα πράγματα. Εσείς όμως βάλατε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα. Το ένα είναι το θέμα της εργασίας. Θα πω αυτό πρώτο. Η Υπουργός Εργασίας και οι δύο αναπληρώτριες οι Υπουργοί έχουν κάνει, νομίζω, σε αυτό το σκέλος μια πολύ μεγάλη δουλειά. Για παράδειγμα, πριν από ένα μήνα, αν θυμάμαι καλά, περάσαν ένα νομοσχέδιο και για την απλήρωτη εργασία και για τους εργαζόμενους που βρίσκουν πολύ σημαντικό πρόβλημα στις αποζημιώσεις. Δηλαδή, έχουμε πλήρη επίγνωση ότι για μια αριστερή κυβέρνηση που συμμαχεί με μια λαϊκή δεξιά, το θέμα της εργασίας και πώς βγαίνεις από αυτή την κρίση είναι πολύ σημαντικό. Και γι' αυτό έχουμε πολύ μεγάλη, ήταν πολύ σημαντικό κομμάτι της δεύτερης αξιολόγησης τα εργασιακά και η επιστροφή των συλλογικών συμβάσεων στο τέλος του προγράμματος. Αντιμετωπίσαμε πολλές πιέσεις που θα χειροτέρευε αρκετά την αγορά εργασίας από το ΔΝΤΟΥ. Αντισταθήκαμε στις πιο πολλές από αυτές, αλλά νομίζω ότι αν δείτε τα νομοσχέδια που βγαίνουν από το Υπουργείο Εργασίας, θα καταλάβετε ότι εκεί υπάρχουν αυτές οι προτεραιότητες και αυτές οι δεσμεύσεις που νομίζω ότι μια άλλη κυβέρνηση δεξιάς ούτε καν θα θεωρούσε προβλήματα και αντικείμενο ενασχόλησης. Θα θυμίζω τον κύριο Μητσοτάκη που έλεγε ότι αυτά είναι οι ιδεολειψίες, νομίζω ήταν η λέξη που χρησιμοποιήθηκε όταν μιλάγαμε για αυτά. Τώρα, για την φορολογία, το δεύτερο θέμα που βάλατε ήταν για τους αυτοαπασχολούμενους και φαντάζομαι θα λέγατε και το ίδιο και για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν το είπατε, αλλά νομίζω είναι μέσα στο πνεύμα της ερώτησης. Παρόλο που
μας ειρωνεύτηκε σήμερα στην ομιλία του κ. Μητσοτάκη σε μένα και τον κ. Κουλιαράκη ότι είμαστε κοινικοί, γιατί είπαμε και οι δύο στη συζήτηση για το προσχέδιο του προϋπολογισμού ότι έχουμε όντως ζωήσει τη μεσαία τάξη. Το έχουμε κάνει αυτό γιατί είχαμε μια απόλυτη προτεραιότητα για την αντιμετωπίσουμε ανθρωπιστική κρίση και πήρε καιρό να βρούμε χρήματα από την φοροδιαφυγή. Η κοινικότητα ήταν για 40 χρόνια να μην κάνεις τίποτα για τη φοροδιαφυγή. Δεν ήταν ότι για 2 χρόνια καθυστερήσαμε να έχουμε τόσο καλά αποτελέσματα εκεί. Άρα ξέρουμε ότι έχουν ζωήσει έναν κόσμο. Δεν είναι όλοι που έχουν ζωήσει. Υπάρχουν πάρα πολλοί αυτοαπασχολούμενοι που πληρώνουν λιγότερες εισφορές, ίσως η πλειοψηφία από πέρυσι. Υπάρχουν και αυτό, αλλά δεν αντιλέγω τη βασική κατεύθυνση της ερώτησής σας ότι υπάρχουν και γι' αυτό έχουμε μέσα στο μεσοπρόθεσμο 3,5 δις μειώσεις φόρων τα επόμενα 5 χρόνια και νομίζουμε ότι καταλαβαίνουμε ότι καθώς έρχεται η ανάπτυξη θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε και αυτά τα στρώματα όλο και περισσότερο. Όντως το ερώτημα είναι πολύ κρίσιμο, γιατί το υπενήχθηκα και εγώ στην εισαγωγική μου τοποθέτηση. Δεν μας ενδιαφέρει να επιστρέψουμε στο μοντέλο του 2009 και του 2010 με ανάπτυξη με ονομαστικούς και μόνο όρους. Άρα το ζήτημα της εργασίας για μας είναι κεντρικό. Και σύμφωνα και με τη δική μας ανάλυση, ένας βασικός λόγος αποτυχίας όλης αυτής της πολιτικής η οποία ακολουθήθηκε την πενταετία 2010-2014 έχει να κάνει ακριβώς με το ότι βασίστηκε στην υποτίμηση της εργασίας, με την οποία βασίστηκε σε μια λογική ενίσχυσης ανταγωνιστικότητας μέσω υποβάθμισης της εργασίας, κάτι το οποίο αποδείχθηκε ένα μοντέλο καταστροφικό. Η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου για την οποία συζητάμε προφανώς έχει ως βασικές, στον πυρήνα της, ως βασικές, αν θέλετε, προβλέψεις τέτοιου τύπου ζητήματα, όπως είναι το ζήτημα της εργασίας. Και αυτό, ξέρετε, δεν θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη, ούτε με μια, αν θέλετε, εξαγγελία της κυβέρνησης. Χτίζεται ψηφίδα-ψηφίδα, ρύθμιση τη ρύθμιση. Για να γίνω πολύ συγκεκριμένος, αναφέρθηκε ο Υπουργός Οικονομικών σε ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο, το οποίο ψηφίστηκε από το Υπουργείο Εργασίας στο τέλος του Αυγούστου, πριν από πολύ λίγο καιρό. Μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο αναφέρω κάτι το οποίο μπορεί σε μερικούς να φανεί μικρό, αλλά για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, πέρα από τις πολύ βασικές ρυθμίσεις στις οποίες αναφέρθηκε ο Υπουργός. Για πρώτη φορά υπάρχει πρόβλεψη έτσι ώστε επιχειρήσεις οι οποίες δεν τηρούν την εργατική νομοθεσία να αποκλείονται εξ ορισμού από την οποιαδήποτε χρηματοδότηση από εθνικούς ή χρηματοδοτούμενους φόρους. Αυτό δεν το κάνουμε με μια, αν θέλετε, απλώς τιμωρητική διάβαση, αλλά πρέπει βάσει κανόνων, βάσει συγκεκριμένων ρυθμίσεων, να ρυθμιστεί όλο αυτό το πλαίσιο στην αγορά εργασίας. Και νομίζουμε ότι τέτοιου τύπου ρυθμίσεις οθούν και το παραγωγικό δυναμικό και τις επιχειρήσεις σε αυτήν την κατεύθυνση. Επίσης, να πω για το ζήτημα της εργασίας ότι για πρώτη φορά, γι' αυτό σας λέω ότι είναι ρυθμίσεις συγκεκριμένες οι οποίες αλλάζουν το παραγωγικό μοντέλο, δεν είναι ζητήματα εξαγγελιών και λόγων των υπουργών και της κυβέρνησης συνολικά. Μέσω συγκεκριμένων ρυθμίσεων το κάνω αυτό. Για πρώτη φορά, σε όλα τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καλύπτουμε ταυτόχρονα και κόστη τα οποία έχουν να κάνουν με την επέκταση των δραστηριοτήτων τους, την απόκτηση εξοπλισμού, αλλά και με την κάλυψη μισθολογικού και ασφαλιστικού κόστους για τους εργαζόμενούς τους. Αυτές είναι ρυθμίσεις οι οποίες ευνοούν την εργασία, δίνουν όθηση και στις ίδιες επιχειρήσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Νομίζω αποτελούν, αν θέλετε, μικρά βήματα προς αυτό το νέο παραγωγικό μοντέλο, το οποίο δειλά-δειλά διαμορφώνεται. Και βεβαίως, σε αυτό να πω και να το συσχετίσω και με το δεύτερο ερώτημά σας, το οποίο έχει να κάνει με τη φορολογία, αλλά έχει να κάνει κυρίως και με τη φυγή των νέων επιστημόνων προς το εξωτερικό, αυτό που ονομάζουμε brain drain. Εκεί λοιπόν γίνεται μια πολύ σοβαρή προσπάθεια, γιατί αυτό είναι κατά βάση ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και κακά τα ψέματα, όταν μιλάμε για παραγωγική ανασυγκρότηση, αν δεν αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα της φυγής των πιο δυναμικών παραγωγικών στρωμάτων της ελληνικής κοινωνίας στο εξωτερικό, δεν κάνουμε τίποτα. Εκεί λοιπόν γίνεται μια πολύ σοβαρή προσπάθεια τόσο με τους πόρους οι οποίοι διοχετεύονται στην έρευνα και την καινοτομία. Υπενθυμίζω ότι για πρώτη φορά μέσα στην κρίση φέτος
φτάσαμε στο 1% από τον προϋπολογισμό για την έρευνα. Προφανώς είναι χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και είναι ένα ποσοστό πολύ μικρό για αυτά που θα θέλαμε να πετύχουμε. Ελληνικά δεδομένα και για την περίοδο της κρίσης είναι μια σημαντική αύξηση και το γεγονός ότι από όλα τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ γίνεται μια ειδική προσπάθεια με πολύ στοχευμένες παρεμβάσεις, θα τα πούμε αναλυτικά και μετά και στην εκδήλωση, για την ενίσχυση ακριβώς νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων τα οποία θα βασίζονται στην καινοτομία και την έρευνα για να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτό το πολύ αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό να δημιουργήσει και να παράξει στη χώρα του, στην Ελλάδα. Επειδή έχει γεμίσει σιγά σιγά και θέλω να μπούμε στη διαδικασία της εκδήλωσης, δύο ερωτήσεις ακόμα παρακαλώ. Μιλήσατε προηγουμένως, κύριε Πρωθυπουργέ, για την έξοδο. Το μέσο, από πού είστε? Από την ΕΡΤ, από την ΕΡΤ. Καθαρή έξοδο σημαίνει δημοσιονομική αυτονομία και στην περίπτωση αυτή υπάρχει ενδεχόμενο επανεξέτασης ή κατάργησης κάποιων μνημονιακών νόμων που κυρίως σχετίζονται με δημοσιονομικά μέτρα, οικονομικά μέτρα, δηλαδή έμφυα, ΦΠΑ, εισφορά, αλληλεγγύη, αφορολόγητο, κατώτητο μεροκάμπτη κλπ. Κοιτάξτε, η απάντηση στην ερώτησή σας σε ένα επίπεδο είναι πολύ απλή. Σε ένα άλλο επίπεδο είναι πολύ πολύπλοκη ερώτηση. Το βασικό είναι ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ λειτουργεί όχι μόνο εντός μνημονίου, αλλά εντός ενός ευρωπαϊκού πλαισίου. Θέλω να πω με αυτό ότι η επιτήρηση, η επίβλεψη που έχει η ελληνική οικονομία αυτή τη στιγμή από τους θεσμούς, όταν θα βγούμε από το μνημόνιο, δεν είναι ότι μετά δεν υπάρχει η επίβλεψη, η επιτήρηση που υπάρχει για όλες τις χώρες. Δηλαδή και εγώ που είμαι και μέλος του Eurogroup, πηγαίνει η Ισπανία και καταθέτει το προϋπολογισμό, η Πορτογαλία και τους λένε μετά ότι ίσως έχετε πάει πάνω από τους στόχους. Άρα για μένα, για να είμαστε τελείως ειλικρινείς, το επίπεδο επίβλεψης, επιτήρησης είναι ένα συνεχές και δεν είναι υπάρχει μια, θα υπάρχει μια κατάσταση του κόσμου α που, που είμαστε σε επιτήρηση και μετά θα υπάρχει μια κατάσταση β που δεν είμαστε σε επιτήρηση. Αυτό είναι το κακό νέο. Το καλό νέο είναι όπως αλλάζει σε πολύ σημαντικό βαθμό η φύση αυτής της επιτήρησης. Να σας το πω πολύ γενικά, γίνεται μια επιτήρηση από μέσων και στόχων, δηλαδή εδώ με τους θεσμούς δεν συζητάμε μόνο το φετινό, δεν συζητήσαμε μόνο το φετινό πρωτογενές πλεόνασμα το 1,75 και το του χρόνου το 3,5, αλλά και πώς θα φτάσουν. Είχαν και λόγο για τι πρέπει να κόψουμε, τι πρέπει να ανεβάσουμε, ποιοι φόροι είναι καλύτεροι από τους άλλους φόρους. Αυτό εννοώ, δηλαδή είχαν λόγο, γίνανε μάχες, σε πολλά κερδίσαμε, σε αρκετά χάσαμε, αλλά είχαν και λόγο και για το μέσο της οικονομικής πολιτικής. Αυτό είναι που αμβλύνεται σημαντικά. Δηλαδή μπορεί να έχουμε δεσμευτεί για πρωτογενή πλεονάσμα 3,5% μέχρι το 2022 και 2% ή κοντά στο 2% μετά, που μας λένε ότι τώρα έχουμε μόνο για 60 χρόνια. Αν κατάλαβα καλά το Πασό και η Νέα Δημοκρατία που το λέει αυτό, θεωρεί δηλαδή ότι δεν είμαστε μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί το 2% είναι χαμηλότερο από ό,τι θα είχαμε αν ήμασταν κανονική χώρα εκτός μνημονίου, το 2%. Δηλαδή, αν υπολογίσετε το λόγο που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για πώς θα φτάσει στο 60% του χρέους του ποσοστού του ΑΕΠ, θα έπρεπε να έχεις περισσότερο από 2,6, θα μπορούσε να... Ναι, 2,6 ας πούμε θα ήταν. Άρα αυτό αρχίζει να είμαστε κανονική χώρα μετά από τον Αύγουστο το 2018, θα έχουμε περισσότερες επιλογές και νομίζω θα επιστρέψει και μια πιο σοβαρή πολιτική. Όπως είπα στις ομιλίες μου και στενοχώρησα κάποιους στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, είναι σημαντικό πια να αρχίσουμε μια σοβαρή πολιτική αντιπαράθεση πάνω σε ιδεολογίες, σε αντιπαρατητικές πολιτικές στρατηγικές. Έχω αναφέρει και πολλές φορές το παράδειγμα της Πρέβεζας,
ότι παρόλο που ο προηγούμενος δημοσιογράφος μας ρώτησε για τη φορολογία, όντως έχουμε πρόβλημα με τη φορολογία, όντως έχουμε και πρόβλημα όχι μόνο το ύψος αλλά και τη διάθεση, αλλά έχουμε και πρόβλημα κοινωνικών δαπανών. Δηλαδή, εγώ είμαι περήφανος που στην Πρέβεζα πέρυσι και το έχω πει και στη Βουλή, είχαμε 30 γιατρούς στο νοσοκομείο και φέτος έχουν 60. Αυτοί που θέλουν να κόψουν περισσότερο τους φόρους από ούτε εμάς, καλό είναι να μας πούνε και να κάνουν μια αντιπαράθεση τότε που θα έχουμε τη διακριτική ευκαιρία μετά από το μνημόνιο, πιο εργαλείο να χρησιμοποιήσουμε, πιο μείγμα πολιτικής να χρησιμοποιήσουμε, να πούμε ότι ήταν κακός η Πρέβεζα, πήρε 30 γιατρούς, 30 επιπλέον γιατρούς και πρέπει να κάνουν κάτι άλλο, να κόψουμε το φόρο στο ΦΠΑ, δεν ξέρω, αλλά αυτή η συζήτηση. Άρα, πιστεύω ότι μετά το 2018 όχι μόνο θα έχουμε διαφορετική ποιοτική επιτήρηση, αλλά θα επιστρέψουμε σε κανονική πολιτική που δεν θα είναι το μνημόνιο, αλλά θα είναι τι όραμα έχεις για την οικονομία. Εγώ σας είπα μακροοικονομικά παραδείγματα. Ο κύριος Χαρίτης στην ομιλία του είμαι σίγουρος θα πει ότι το βασική αντιπαράθεση θα είναι και η ποιότητα της ανάπτυξης. Που αν μου επιτρέπει μόνο μια κουβέντα γιατί είναι το δικό του χωράφι, ότι για μας και οι επενδύσεις είναι με όρους. Είναι με... Θέλουμε επενδύσεις που θα φέρουν νέες θέσεις εργασίας, που δεν θα χτυπάνε το περιβάλλον, που θα επηρεάζουν την τοπική κοινωνία θετικά με τοπικούς προμηθευτές. Άρα και η ποιότητα της ανάπτυξης πρέπει να είναι μέρος αυτής της συζήτησης. Όχι, με συγχωρείτε. Επειδή η αίθουσα έχει γεμίσει και προφανώς θέλουμε να κάνουμε. Με συγχωρείτε, γιατί το Παπαδόπουλο απάντησε. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση που θέλετε να απαντηθεί? Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.